Ο τρόμος συνεχίζει να παραμονεύει τις βραδινές κυρίως ώρες στην Εθνική Οδό, στο ύψος του αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου, όπου άγνωστοι πετούν πέτρες σε λεωφορεία και ταξί που βρίσκονται εν κινήσει, δημιουργώντας ένα επισφαλές περιβάλλον για οδηγούς και επιβάτες. Είχαμε εκ νέου επιθέσεις λοιπόν σε τουριστικά λεωφορεία αλλά και σε ταξί, εκεί όπου οι άνθρωποι δέχτηκαν απρόκλητη επίθεση για πολλωστή φορά από γνωστούς αγνώστους από συγκεκριμένα σημεία. Πάνω απ' όλα για μας είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι οι υλικές ζημιές έρχονται σε δεύτερο πλάνο. Ωστόσο είναι πολύ σημαντικό για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων οι οποίοι έχουν επενδύσει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και δεν μπορούν έστω και μία μέρα καθυστέρησης από τη δουλειά τους να φύγουν από το έργο το οποίο έχουν αναλάβει. Το τελευταίο χρονικό διάστημα οι απρόκλητες επιθέσεις με πέτρες έχουν αυξηθεί, ενώ το περασμένο Σάββατο υπευλήθησαν τρεις μηνύσεις κατά αγνώστων από δύο ιδιοκτήτες τουριστικών λεωφορείων και ενός ταξί, οι οποίοι υπέστησαν ζημιές χιλιάδων ευρώ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να σπάσει η μπαρμπής ή σε ταξί ή σε λεωφορείο, να χάσει τον έλεγχό του και να έχουμε σοβαρά προβλήματα. Πρέπει να το δει η αστυνομία, είναι κάποια παιδιά που το έχουν για παιχνίδι μάλλον. Δυστυχώς, αν και είχαν γίνει κάποιες συλλήψεις πριν 2-3 χρόνια, βλέπουμε το φαινόμενο αυτό να επαναλαμβάνεται. Πρέπει λοιπόν οι αρχές να κάνουν προϋπολίες. Είχαμε έρθει σε επαφή και με το αστυνομικό μέγαρο και με την διεύθυνση της τροχέας, η οποία έκανε κάποιες περιπολίες μετά τα. Γιατί είχαμε και πρόσφατα γεγονότα πάλι στο ίδιο σημείο, χωρίς τα προχθεσινά που είχαμε. Δυστυχώς είναι ένα γεγονός το οποίο επαναλαμβάνεται. Δεν ξέρουμε ποια θα είναι η λύση. Πρέπει οι υπεύθυνοι που θα πιάνονται να τιμωρούνται. Για την επικινδυνότητα κατά της ανθρώπινης ζωής, μέλη του Συλλόγου Ανθρώπινη Ασπίδα ενημέρωσαν τον αστυνομικό διευθυντή Ηρακλείου, ο οποίος συμμερίζεται την έντονη ανησυχία τους, με τον κύριο Σπυριδάκη να δεσμεύεται για την άμεση επίλυση του προβλήματος. Και βγήκε κάτι πολύ θετικό εν τέλει από αυτήν την συζήτηση και κάτι πολύ ουσιαστικό. Πήραμε την προσωπική δέσμευση πλέον του κυρίου ταξίαρχου ότι από εδώ και στο εξής, όπως μας είπε χαρακτηριστικά, δεν θα ξαναπέσει πέτρα. Σαφώς, ξαναλέω, έχει τις δικές του δικλείδες ασφαλείας για να το αποτρέψει αυτό και νομίζω ότι θα το κάνει. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα μέτρα από την αστυνομία, προτού να είναι αργά, τονίζει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης. Το πρώτο που ζητάμε είναι στους δρόμους στους οποίους πηγαίνουμε να νιώθουμε ασφαλείς. Είναι που δεν έχουμε τις υποδομές που δεν έχουμε. Να αντιμετωπίζουμε και αυτά τα γεγονότα. Επιτρέψτε να πούμε, μας βγάζουν από τα ρούχα μας. Είμαστε έξω φρενών με αυτά που συμβαίνουν.